Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητα το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέκες κίνος ον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένη σαν ημέρσας καλά είστε. Είδα τα ξεμολογούσα τώρα και ήμουν ζαλισμένος, οπότε να πω στο όνομα του Πατρός του Κυρίου Δεϊθόμενου. Αλλά είναι επίκαιρο και αυτό, γιατί πάντοτε πρέπει να είμαστε στην κατάσταση αυτή, να λέμε στον εαυτό μας του Κυρίου Δεϊθόμενου, να προσευχόμαστε στο Θεό δηλαδή, να κάνουμε δεήσεις σε Εκείνον και πόσο μάλλον σε αυτές τις περιστάσεις και τις εποχές που ζουν, που τα πράγματα τα βλέπετε πως γίνονται αυτά. Όλο ανακάτεμα, ανακάτεμα, ανακάτεμα. Έχει πάρει μια κουτάλα ο διάβολος και την έχει βάλει μέσα στο καζάνι με τη φασολάδα και αρχίζει και ανακατεύει, ανακατεύει, ανακατεύει και ανεβαίνουν τα φασόλια, ανεβαίνουν τα καροτάκια, ανεβαίνουν τα μαϊτανά, τα σέλινα, τη βάζουν εκεί πέρα. Να δούμε στο τέλος πώς θα βγει το φαγητό, αλλά ευτυχώς, ευτυχώς που υπάρχει και ο Θεός έτσι. Και ο Θεός ζει, δεν έχει πεθάνει. Ανέστη, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, και Εκείνος μας δείχνει το δρόμο σε κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση. Πραγματικά λες ότι όσο κι αν φαίνεται, είναι φάντασμα, ότι όλα είναι δύσκολα και όλα είναι μαύρα, τελικά ο Θεός έχει περισσότερα δολώματα, περισσότερα αγκίστρια και ψαρεύει ψυχές, και εκεί που φαίνεται μια μαυρίλα, όπως ήταν τώρα συννεφιά αυτές τις μέρες, έτσι και σήμερα κάποια στιγμή συνέφιασε καλά καλά, λες και ήμασταν Δεκέμβριος ήταν, και τσακ μετά σου πετάει μια αχτίδα φωτός και σου λέει εδώ είμαι. Είχα πάει σε ένα συνέδριο που μας πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα για τα διαδικτυακά μέσα και την ποιμαντική, το διοργάνωναν από πάνω από τη Μονίδα το πεδίο, η Πεμπτουσία, έτσι ένας οργανισμός που έχουν φτιάξει, και είχα μια μικρή τοποθέτηση. Πολλοί άνθρωποι από όλη την Ορθόδοξη οικουμένη, από Αγγλία, από Αμερική, από Ρωσία, από Αφρική, από όπου θέλεις ήταν, 130-140 συνέδρια. Και λέγαμε διάφορα, και κάποια στιγμή εκεί που διαβάζαν στην αρχή της ευχαριστητής ευχές μάλλον που κάναμε οι προκαθήμενοι εκκλησιών για το συνέδριο και τις ευλογίες που στέλνανε, διαβάζει ο παρουσιαστής εκεί εκείνη την ώρα και ένα γράμμα που μας έστειλε ένας μοναχός που ήταν λίγα χιλιόμετρα πιο εκεί από το τόπο που γίνονταν το συνέδριο, στα Χανιά. Από τη Μονή του Κουβερνέτου, είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Εκεί λοιπόν στο Κουβερνέτο, ο μοναχός αυτός ζει. Ποιος είναι αυτός ο μοναχός? Είναι ένας άνθρωπος ανάπηρος καθ' ολοκληρία. Δεν κουνάει ούτε τα χείλη του. Ούτε τα χείλη του. Το μόνο που μπορεί να κουνήσει είναι τα μάτια του, τα βλέφαρά του και το βλέμμα του να το γυρνάει δεξιά και αριστερά.
Και πήρε αφορμή από το θέμα του συνεδρίου που είναι η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, ας πούμε, στη θεματική, να πει πόσο δοξάζει το Θεό που ενώ είναι σε αυτή την κατάσταση μπορεί με τα μάτια να βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή που του έχουν κρεμάσει στο κρεβάτι από πάνω και να πηγαίνει το βλέμμα του στο α που λέει ο λόγος, στο β, στο γ, στο δ, σε ένα πληκτρολόγιο ηλεκτρονικό που έχουν μπροστά του και να επικοινωνεί, να γράφει γραμματάκια, emails και τέτοια με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Με τα μάτια και μόνο, δεν πατάει. Βλέπει το α και γράφεται το α. Το είδα με τα μάτια μου, γιατί μετά το συνέδριο μόλις τελείωσε, πήγαμε να το γνωρίσουμε τον άνθρωπο. Και αυτός ο μοναχός, Αμερικάνος παρακαλώ, Έλληνας της Αμερικής, δηλαδή έχει και ελληνική ρίζα, αλλά πέμπτης γενεάς, ήταν εδώ πέρα αντιπρόεδρος του Αμερικανικού Κολεγίου πριν γίνει μοναχός. Είχε 12.500 μισθό, μια στρωμένη ζωή και τα παράτησε όλα για να γίνει μοναχός. Και μόλις ξεκίνησε την πρώτη αυτή στο μοναστήρι, άρχισε να παραλύει. Στην αρχή άρχισε να κουτσένει στο ένα πόδι. Ο γέροντας φέρνει τον φώτη στο Θεό, του λέει: ψάχτω, δεν είναι απλώς σημαίες σου, κάτι είναι. Πήγε Αμερική, σε μήνες μέσα παρέλυσε. Και είναι τώρα σε αυτή την κατάσταση, γύρω στα 4 χρόνια μας είπανε. Και από αυτή τη θέση, αυτός ο σοφρόνιος μοναχός του διευκών του να μας ελεεί και μας ο Θεός, κάνει και ιεραποστολή και στηρίζει ανθρώπους σε όλη την οικουμένη, γράφοντάς τους μικρά γραμματάκια. Πήγαμε κι εμείς να το δούμε, μας εξέφρασε τη χαρά του, έβλεπε σαν έναν άνθρωπο που νόμιζε ότι γελάει, αλλά δεν κουνούσε τα χείλη γιατί δεν μπορούσε να τα κουνήσει. Αλλά φαινόταν να γελάει, τα μάτια του γελάγαν. Μας έγραψε ότι χάρηκε πολύ που πήγαμε να του δώσουμε την ευχή μας, γιατί ήμασταν τρεις ιερείς όταν μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο, και μας λέει ότι χαίρομαι περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου. Έτσι λέει είναι η αγάπη του Χριστού. Και πείτε μου εσείς, είναι ένα κήρυγμα με δύναμη βόμβας μεγατόνων ή όχι αυτός ο άνθρωπος? Και βέβαια γίνεται όλοι αποδέκτες της άλλης περίπτωσης και με τη Μαρία του Παπαχριστόδουλου και του Χατζηθανάση την κόρη, που η γυναίκα όχι απλώς έφυγε με έναν τραγικό τρόπο ή την κυδέψαν με μια εφρόσινη ατμόσφαιρα στον Άγιο Προφύριο εκεί στο Μίλεση, αλλά είχε προειδεί το θάνατό της, ήξερε ότι θα φύγει, είχαν προειδοποιήσει και ο γέροντας ο Προφύριος είχε προειδοποιήσει τη μάνα της και βλέπεις πως ο άνθρωπος που είναι με τον Χριστό μπορεί να αντιμετωπίζει τα πιο δύσκολα και να είναι χαίρον. Και καταλαβαίνεις εκεί μετά τον Απόστολο Παύλο που λέει χαίρον της παθήμασή μου. Και αρχίζει και φιλοσοφείς και λες τώρα εγώ έχω δυσκολίες. Άντε βρεχαζέ. Σου φαίνεται, φάντασμα είναι αυτές οι δυσκολίες. Και πραγματικά, οι δυσκολίες που εμείς νιώθουμε ότι είναι δυσκολίες, είναι πιο πολύ επειδή είμαστε δεμένοι εσωτερικά με κάτι, μια επιδίωξη, μια επιθυμία, ανθρώπινα βέβαια πράγματα, κάποιες ανάγκες ηλικίες, ίσως κάποια άλλα θέματα, που απλά μόλις αυτά δυσχεραίνονται, από κάποιους λόγους, εμείς τα βλέπουμε σαν ανυπέρβλητα εμπόδια, σαν τεράστιες δυσκολίες και ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να το νιώθει έτσι και να το αισθάνεται και έτσι και δεν το ανηδίζουμε αυτό το πράγμα. Ούτε το απαξιώνουμε γιατί η κάθε ψυχή έχει τα δικά της όρια και τις δικές της αντοχές. Αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να πούμε ότι όλα αυτά λίγο πολύ φαίνονται ανυπέρβλητα. Και όταν ο Χριστός μπει στην ημερήσια διάταξή μας και όταν τον έχουμε στην κάθε στιγμή μας, τότε όλα αποκτούν άλλες διαστάσεις και αυτά που φαίνονται τρομερά τα βλέπουμε ότι είναι φαντάσματα τελικά και δεν είναι τρομερά, και υπάρχουν άλλα που και αυτά δεν είναι τρομερά, έστω και αν μας φαντάζουν πολύ πιο σπουδαία,
Γιατί με τον Χριστό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και γίνονται ανατροπές τέτοιες που δεν μπορεί να τις φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Και την προηγούμενη Κυριακή, πώς πήγατε στην Εκκλησία, πιστεύω περισσότερο πήγατε. Τι Ευαγγέλιο διαβάστηκε? Ή του εκατοντάρχου. Ανάλογα με τις ανορίες, γιατί το ρώτησε επίτηδες. Άλλοι είδαν άλλο τυπικό και διάβασαν το εκατοντάρχου και άλλοι διάβασαν το προδρόμο επειδή γιόρταζε. Αλλά και η μια και η άλλη περίπτωση είναι πάλι χαρακτηριστικό δείγμα των ανατροπών που κάνει ο Χριστός. Όταν του ανοίξουμε πόρτα. Άτεκνη η Ελισάβετ, θα κάνεις παιδί, του λέει. Μα πώς αυτό, καλά του λέει, επειδή είσαι και λίγο δύσπιστος, μείνε και μουγκός μέχρι να δεις το παιδί και μέχρι να πεις ότι θα πάρει και το όνομα Ιωάννης. Και κάνει παιδί η Ελισάβετ. Παπανιόντουσαν χρόνια ολόκληρα, δεν ερχόταν το παιδί. Ήθελε ο Θεός και ήρθε. Αλλά και ο εκατόνταρχος, τι είναι, Ρωμαίος είναι. Ιδωλολάτρης είναι. Δεν ανήκει στο περιούσιο λαό ο εκατόνταρχος. Δεν πάει στη συναγωγή. Δεν διαβάζει τις προφητείες περί του Μεσσίου. Και του λέει το παιδί μου, τυραννιέται. Και τι κάνει ο Θεός? Άλλη ανατροπή. Τον αγαπάει. Και του το δείχνει. Δεν θα αφήσει το παιδί σου. Θα έρθει στο σπίτι μου. Άστο, λέει, μην έρθει καλύτερα. Δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Ταπείνωση, Ταπείνωση που την θαύμασε και ο Χριστός και την πίστη του. Και του λέει, παίρνει μια κουβέντα και θα γίνει. Είμαι στρατιωτικός και λέω στους φαντάρους μου, τούτο και εκείνο και το κάνω με ένα μου λόγο. Εσύ μπορείς. Πείτε μου ποιος από τους Αποστόλους ήταν τόσο σίγουρος όσο ήταν ο εκατόνταρχος ότι ο Χριστός με ένα λόγο μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Εδώ είχαν δει του κόσμου τα θαύματα και μέχρι τελευταία στιγμή λίγο ψυχούσανε. Όλοι το βλέπανε πάσχημα, όλοι το βλέπανε αυτά. Και βλέπεις τον εκατόνταρχο, εδώ του λέει, κάνε μου το θαύμα. Απλώς. Πες από εκεί που είσαι μια κουβέντα, λέει, εγώ είμαι ανάξιος, πού θα μπει στο σπίτι μου. Και είχε και επίγνωση της αναξιότητάς του. Και του κάνει το θαύμα. Και λέει, τέτοια πίστη δεν τη βρήκα, λέει, σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και τους λέει εκεί πέρα ότι θα έρθουν άλλοι, λέει, από Ανατολών και από Δυσμάς και θα βρεθούν, λέει, καλύτεροι από τους ιούς της Βασιλείας, δηλαδή από το μεριούσιο λαό. Και όντως δεν έγινε. Οι Εβραίοι είχαν όλη την προετοιμασία, δεν το δέχτηκαν το Μεσσία. Και ήρθαν εθνικοί, ειδωλολάτρες, καλή ώρα σαν τους Έλληνες και άλλοι και δέχτηκαν τον Χριστό και βγάλαν εκατομμύρια Αγίων. Και αυτή τη στιγμή μεταλαμπαδεύουν την πίστη στον Χριστό οι πρώην ειδωλολάτρες και οι εθνικοί και οι της Βασιλείας, οι Εβραίοι ας πούμε προκειμένου, ακόμη τον ψάχνουν και περιμένουν τον Μεσσία και εμποδίζουν και το κήρυγμα του Χριστού. Ξέρετε, στο Ισραήλ υπάρχει νόμος που απαγορεύει την εκτύπωση της Καινής Διαθήκης και τη διάδοσή της. Δεν εκτυπώνεται στο Ισραήλ η Καινή Διαθήκη. Το θεωρούν ότι χτυπάει την πίστη τους. Βλέπουμε λοιπόν πως ο Χριστός αλλάζει τα πράγματα και τα αλλάζει με τέτοιο σκανδαλιστικό τρόπο, έτσι, που δεν μπορείς να το καταλάβεις πολλές φορές. Ακόμη και εμείς δυσκολευόμαστε. Γιατί ίσως δεν έχουμε τα κότσια να αφαιθούμε στα χέρια του και να πούμε κάθε να σας ό,τι θέλεις. Αλλά εάν συνειδητοποιήσουμε πόσο ανάξιοι είμαστε, εάν συνειδητοποιήσουμε πόσο αδύναμοι είμαστε, τότε υπάρχει ελπίδα να του αναθέσουμε τη ζωή μας. Γιατί συνήθως ποιος δεν αναθέτει τη ζωή του στον Χριστό? Αυτός που αισθάνεται ικανός. Αυτός που αισθάνεται δυνατός. Αυτός που λέει θα κάνω τούτο ή θα κάνω εκείνο ή θα κάνω τάλο για να τα καταφέρω. Και αυτός δεν τα καταφέρνει. Και δεν τα καταφέρνει γιατί αυτή η αίσθηση της ικανότητας που έχει του στερεί τη δυνατότητα να αφαιθεί στα χέρια του Θεού. Καταλαβαίνετε? Και αφού δεν αφήνεται στα χέρια του Θεού, χτίζει πύργους της Βαβέλ. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το κλίμα βλέπετε τώρα τι γίνεται. Βγαίνουν εκεί όλα στη φόρα σιγά σιγά. Επέτρεψε ο Θεός πάνω από το κεφάλι μας να έχουμε τυράννους. Παγκοσμίως, όχι εδώ μόνο.
για να δοκιμαστούμε εμείς και από τη δική μας δοκιμασία, να ξέρετε, θα βγάλει τους μεγαλύτερους Αγίους, τους μεγαλύτερους ομολογητές και μάρτυρες των αιώνων. Θα είναι αυτοί που θα στηρίξουν τις επόμενες γενιές των χριστιανών. Και εδώ είναι η χρυσή ευκαιρία του καθενός από εμάς. Θα ψάξουμε το βόλεμά μας, θα ψάξουμε την πεπατημένη, το πώς θα αισθανόμαστε εμείς δυνατοί και ικανοί να κάνουμε πράγματα στη ζωή μας, ή θα αφαιθούμε στη σκανδαλώδη αγάπη που ο Θεός δείχνει σε μας για να μας πάρει και να μας βγάλει πραγματικά καρπούς άριστους του Ευαγγελίου και να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα που έχουμε χρέος να δώσουμε και στις επόμενες γενιές. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Και για να ανταποκριθούμε σε αυτό το στοίχημα χρειάζεται αυτή η ταπείνωση και η πίστη του εκατοντάρου. Να ξέρουμε ότι δεν είμαστε άξιοι να έρθει μέσα μας, να έρθει στο σπίτι μας, στον οίκο της ψυχής μας. Τι λέμε στη Θεία Μετάληψη? Ούκ είναι άξιος, Κύριε, να μην εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Αλλά όμως, αυτό το όμως είναι που δίνει ελπίδα σε όλους μας. Δεν είμαστε άξιοι, παλιάνθρωποι είμαστε, παλιόπαιδα είμαστε όλοι μας. Και αυτοί που το παίζουν καλοί και αυτοί που δεν το παίζουν καλοί, παλιάνθρωποι είμαστε. Λίγο πολύ ξέρετε ο άνθρωπος όλα τα χρόνια αυτά που έχει ζήσει μέχρι τώρα, 2018 μετά Χριστόν και πόσες χιλιάδες και δεν ξέρω πόσα χρόνια προ Χριστού, λίγο πολύ στα ίδια πάθη και λάθη κινούμαστε. Τα τρία φύ. Φιλαυτία, φιλοχρηματία και φιλιδονία. Και γύρω από αυτά τα τρία φύ, όλα. Όλα. Παλιά είχα πει και τέταρτο το Facebook, μέχρι που άνοιξε και εγώ λογαριασμό. Λοιπόν, γύρω από αυτά τα τρία φύ, τα πάντα. Και εκεί έχουμε κολλήσει άνθρωποι όλες αυτές τις χιλιάδες τα χρόνια. Αλλά όμως, μόνο ότι έχουμε αυτά τα χάλια, υπάρχει ο Χριστός. Και υπάρχει ο Χριστός που μας αγαπάει και που λέει, έχεις τα χάλια σου. Άπλος το χέρι σου και εγώ θα έχω ήδη τεταμένο το δικό μου χέρι να σε βοτήξω. Να σε κρατήσω και να σου δώσω δυνατότητα. Αυτό είναι ένα κομμάτι όμως, το οποίο η εποχή μας το πολεμάει απεινώς, αδυσόπιτα. Να μην πιστέψουμε ότι υπάρχει αυτό το όμως. Να μην έχουμε υπόψη μας ότι η ελπίδα ζει, γιατί η ελπίδα είναι πρόσωπο και πρόσωπο έχει αναστηθεί. Είναι ο Χριστός. Με όσα γίνονται, η ελπίδα χτυπιέται. Και θα ήθελα αυτό να σας δώσω έτσι σήμερα, που είναι η πρώτη τελευταία ομιλία για το καλοκαίρι. Θα κάνουμε και την άλλη τρίτη, έτσι κάτι πιο πανηγυρικό, με 10 λεπτά κουβεντούλα. Ένα τέταρτο, 20, ανάλογα την όρεξη. Λοιπόν, να κρατήσουμε αυτό, ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας στερήσει τη δυνατότητα να ελπίζουμε. Ούτε καν στον εαυτό μας, ούτε καν στην αμαρτωλότητά μας. Δεν υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει κακό που να είναι μεγαλύτερο από το καλό που είναι ο Χριστός. Οπότε, εκεί θα εστιάσουμε και θα αρχίσουμε να τον γυρεύουμε όλο ένα και περισσότερο. Ήρθε μια ψυχούλα και εξομολογήθηκε πριν κάτι μέρες και μου λέει, και δεν έλεγε ψέματα, ήρθε αυτός ο αγιασμένος γέροντας, δεν θα πω το όνομά του, μέσα στο δωμάτιο, την ώρα που προσευχόμουν, και μου λέει, παιδί μου, από εδώ και έπειτα θα λες αυτή την προσευχή. Θεέ μου, απάλυνε τον πόνο του κόσμου. Αυτή θα είναι η πιο απαραίτητη προσευχή. Και πραγματικά φαντάζει ότι είναι ένα μήνυμα ουράνιο. Γιατί ο πόνος περισσεύει, η απελπισία έρχεται να πνίξει τους ανθρώπους και είναι και απελπισία από τα προσωπικά τους, γιατί όλοι έχουμε πράγματα που εκπληρώνονται ή όχι από τις επιθυμίες μας, αλλά είναι και απελπισία από τα γύρω-γύρω που σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Βρε ένα φως, τίποτε, κι όμως υπάρχει ο Χριστός. Αυτό είναι που δεν πρέπει να ξεχνάμε τίποτα. Και παράλληλα με την ελπίδα
θα δημιουργούμε σαν αθάνατοι. Θα ξέρουμε ότι είμαστε άχρηστοι, αλλά με το Χριστό παρέα και με τη χάρη του Χριστού και με το έλεος του Χριστού θα χτίζουμε το κάθε τι στη ζωή μας σαν να είμαστε αθάνατοι. Έχετε δει τα μοναστήρια που φτιάχναν παλιά? Η Μέγιστη Λάβρα επάνω στο Άγιο Όρος, στην εποχή που χτίστηκε, είχε όλη την σύγχρονη τεχνολογία της εποχής της. Δεν ήταν καλύβι. Είχε φούρνους, είχε μαγκιτιά, είχε πράγματα που δεν υπήρχαν στα σπίτια των ανθρώπων. Με πέτρες κάναν και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Δεν ήταν απλώς πέτρα πάνω στην πέτρα, να φτιάξω ένα μεγαθύριο, αλλά το φτιάχναν και όμορφο. Να είναι κάτι που θα μείνει. Και θα μείνει να θυμίζει ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Να μας θυμίζει κάτι από την αιωνιότητα. Η λατρεία της Εκκλησίας πώς είναι φτιαγμένη? Έτσι που όταν αντίκρισαν οι Ρώσοι τη λατρεία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είπανε δεν ξέραμε αν βρισκόμαστε, λέει, στην Αγία Σοφιά μέσα που ήταν στον ουρανό ή στη γη. Και διάλεξαν την πίστη την Ορθόδοξη από αυτό. Εντυπωσιάστηκαν οι Ρώσοι που είχαν έρθει τότε και ήταν και απειλή για την Αυτοκρατορία. Ό,τι γίνεται με τον Χριστό και για τον Χριστό πρέπει να έχει ως μία αθανασίας. Και τα δικά μας τα έργα πρέπει να μην κόβονται, πρέπει να επεκτηνόμαστε σε πείσμα των καιρών. Όχι να πούμε τώρα τι γίνεται, τώρα βγήκε ο Ερντογάν, ξέρω εγώ που λέει ο λόγος, που όλοι φοβούνται και τα λένε έτσι. Ή αχ, τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τούτο και τ' άλλο και θα πλακώσουν τα Σκόπια από πάνω και θα πλακώσουν η Αλβανία από εκεί. Μπορεί όλα αυτά να γίνουν, δεν λέει κανείς το αντίθετο, αλλά εμείς θα κάνουμε. Θα περιμένουμε να πεθάνουμε. Θα κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια και θα λέμε τώρα θα έρθουν ή να απολύσεις τον δούλο σου δέσποτα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Όχι βέβαια. Εμείς θα εργαζόμαστε την κάθε ώρα, την κάθε στιγμή και θα κάνουμε το καλό και θα υπηρετούμε την αλήθεια και θα χτίζουμε με την αλήθεια παρθενώνες, θα χτίζουμε αγιές σοφιές, θα χτίζουμε μοναστήρια και όχι μόνο οικήματα αλλά και ψυχές ανθρώπινες και θα ομολογούμε την αλήθεια του Χριστού και της ιστορίας και τα πάντα και θα τασσόμαστε πάντοτε με την αλήθεια και το δίκαιο και ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Αν δεν πορευτούμε με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε ανάξιοι να λεγόμαστε και χριστιανοί και Έλληνες Ρωμιοί. Γιατί η τοπάθεια, η απελπισία, το μάζεμα, να μαζευτώ στο σπίτι, να βάλω και 10 κονσέρβες με τη χώρα και μείνω χωρίς φαγητό, λες και θα ζήσω και 10 μέρες παραπάνω με τις κονσέρβες και κάτι έγινε, δεν ταιριάζει στο χριστιανό. Δεν ταιριάζει, ταιριάζει σε εκείνον τον άφρονα πλούσιο, το θυμάστε. Καθελόγου τα σαποθήκα, σχεμίζω να συγκοδομήσω, λέει, θα φτιάξω άλλες σαποθήκες πιο μεγάλες, να έχω περισσότερα πράγματα μέσα και θα λέω φάγε, πήγε και εφραίνω σε μένα και πέθανε την ίδια μέρα. Πού πας? Εμείς δεν θα πορευτούμε έτσι. Εμείς θα πορευτούμε με την Αγία Τρέλα του Χριστού. Με την Αγία Τρέλα του Χριστού. Γιατί ο Χριστός μας καλεί σε τέτοιες υπερβάσεις. Θα ακούσουμε σε λίγο, μπορεί και την άλλη και την παράλληλη Κυριακή, να λέει στον Πέτρο, έλα, περπάτα και εσύ στη θάλασσα. Και να φεύγει ο Πέτρος, να μολάει το πόδι μέσα στη θάλασσα και να περπατάει. Χωρίς σκέψη. Μόλις έβαλε τη σκέψη, άρχισε να δουλειάζει. Αλλά και πάλι δεν τον άφησε. Κύριε σώσον με, λέει, και μου δείξε ο Χριστός και τον έσωσε. Έτσι μας θέλει. Να κάνουμε ανατροπές. Να μπορούμε να περπατήσουμε κι εμείς στη θάλασσα μαζί του. Να μπορούμε να κάνουμε όχι τα αναμενόμενα, αλλά τα μη αναμενόμενα. Καταλάβατε? Και όχι με τη δική μας δύναμη, αφού εκείνος θα μας βοηθήσει. Έλεγε μια μακαριστή και ρώτησε εδώ στο Δουτράκι, πας του μία να πέσει στη θάλασσα για έναν που δίλιαζε να κάνει ένα βήμα στη ζωή του, λέτε βέβαια. Δώσ' του μία ρίχνω στη θάλασσα, λέει, και δεν θα πνιγεί, λέει. Είναι ο Χριστός. Αν πάλι δεν θέλει να πιάσει το χέρι του Χριστού, ας πνιγεί, λέει, δεν πειράζει. Και τι θαύμαζες, λες, τι λέει τώρα αυτή η γυναίκα. Ήταν μια γυναίκα, τα χεράκια της είχαν στραβώσει, τα ποδαράκια της είχαν στραβώσει, καθόταν στην πολυθρόνα, αλλά την πολυθρόνα έβγαζε φωτιές. Φωτιές. Γιατί η ψυχή ζούσε με τον Χριστό. Και η ψυχή που ζει με τον Χριστό είναι ανδρεία. Δεν είναι δειλού ψυχή.
δεν είναι μια ψυχή που ζαρώνει, που αισθάνεται ότι χτυπιέται από παντού. Χτυπιόμαστε και τι έγινε και ποιος δεν χτυπιέται. Και να σας πω, λένε και οι πατέρες κάτι άλλο, μην νομίζω ότι σας τα λέω ωραιοποιημένα. Αν θες να κάνεις καλό, λέει, και να είσαι με τον Χριστό, ετοιμάσου για πόλεμο. Αλλά αυτός ο πόλεμος είναι καλός. Αυτός ο πόλεμος είναι καλός. Αν αποφύγουμε αυτόν τον πόλεμο οι χριστιανοί, γινόμαστε φυγόπονοι. Γινόμαστε κιωτίδες, βάζουμε τον ουρά στα σκέλια και δεν ομολογούμε Χριστό και δεν ζούμε Χριστό. Βεβαίως και θα πολεμήσουμε. Και μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, θα λέμε στον διάβολο, βρε κερατά, όσες μου ρίξεις, αλλά και όσες σου ρίξω, θα σου ρίξω κι εγώ. Γιατί εγώ έχω μεγάλο όπλο και το όπλο μόνο Χριστός. Εσύ ποιον έχεις? Μόνος του είναι. Το έχετε αναλογιστεί αυτό? Ξέρετε πως παρουσιάζουν οι πατέρες την κόλαση? Την απόλυτη ανυπαρξία κοινωνίας προσώπων. Απόλυτη μοναξιά. Μόνος του είναι, φάντασμα είναι, το παίζει σπουδαίος και είναι μυρμήγκι. Και επειδή εμείς φοβόμαστε και τα μυρμήγκια, του έχουμε δώσει μεγάλη αξία. Και επειδή δεν θέλουμε να αγκαλιάσουμε τον Χριστό και αγκαλιάζουμε καθένας τον εαυτό του, στην καλύτερη των περιπτώσεων, αποκτά εξουσία αυτός και το παίζει μεγάλος και γίγαντας. Τίποτε δεν είναι. Τι θα μας κάνει? Ό,τι επιτρέψει ο Χριστός. Ό,τι επιτρέψει ο Χριστός. Και υπάρχει και κάνει πολέμους και διεγείρει πολέμους και βάζει, ειδικά στις μέρες μας, αδελφό ενάντια στον αδελφό. Και μέσα στην Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία και στους κοσμικούς κύκλους και στα έθνη και στα χωριά και στις οικογένειες και παντού. Ο ένας να φάει τον άλλον. Αυτά είναι δουλειές του διαβόλου. Αλλά γιατί βρίσκει και τα κάνει? Γιατί απομακρυνθήκαμε από τον Χριστό, καταλάβατε. Τώρα, αν εμείς δούμε αυτό το πόλεμο και καταλάβουμε τι γίνεται και αγκαλιάσουμε τον Χριστό, δεν θα μπορεί να μας κάνει τίποτα. Θα αισθανόμαστε τα χτυπήματα και τις βολές και θα κάνουμε έτσι όπως ξεσκονιζόμαστε άμα σκονιστεί το ρούχο μας και θα φεύγουν σαν σκόνη από πάνω μας. Θα καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάει να κάνει. Δεν θα επιτρέπει ο Χριστός. Και να πούμε και κάτι. Ποιος Άγιος της πίστεως μας δεν συκοφαντήθηκε, δεν πολεμήθηκε, δεν μαρτύρησε? Και όχι θεωρητικά και μόνο στο μαρτύριο της συνειδήσεως, αλλά ακόμη και με το αίμα τους. Κοιτάξτε εκεί την Αγία Κατερίνη, τι κρατάει, τη βλέπετε εκεί πέρα. Αυτή η ρόδα δεν είναι ποδηλάτου που κρατάει. Είναι ο τροχός που λέγανε, με τα μαχαίρια που βάζαν το σώμα πάνω και ξεσκιζότανε. Για φανταστείτε το, για φανταστείτε το. Αλλά εκείνη ήταν Αγία. Και ο Αγιώργης τον περάσαν από τον τροχό και την επόμενη μέρα τον βρήκανε σώο και αυλαβή. Και πάθαν την πλάκα τους. Έτσι αναγκάστηκαν και του κόψαν το κεφάλι. Για να τελειώνουν με δάφος, σου λέει, δεν πεθαίνει, δεν παθαίνει τίποτε. Εμείς το σφάζουμε και αυτό ζει την άλλη μέρα. Και ολοένα και περισσότεροι πιστεύουν στον Χριστό που τον βλέπουν να ζει. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς θα καιγόμαστε, θα λιώνουμε σαν το κερί. Αλλά το φως που θα λάμπει θα είναι το φως του Χριστού. Και ενώ θα μας βλέπουν να λιώνουμε, το κερί παραμένει, δεν χάνεται. Είναι εύκολα στο υλικό. Λιώνει και το ξαναμαζεύεις και το αναπλάττεις και φτιάχνεις καινούργιο κερί. Είναι έτσι η πάστα μας. Είναι το φτιάξιμο του χριστιανού τέτοιο, είναι η μαγιά τέτοια που δεν σώνεται, γιατί έχει το Χριστό μέσα, καταλάβατε. Εδώ είναι λοιπόν το στοίχημά μας, εδώ είναι η επιτυχία μας και εδώ είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε μέσα στην ψυχή μας πάρα πολύ δυνατά. Μην φοβάστε τίποτε. Να ελπίζετε, να πιστεύετε, να ταπεινώνεστε, να ξέρετε ότι δεν είστε τίποτε μόνοι σας, αλλά με τη χάρη του Θεού είστε πολύ δυνατοί και με αυτό το φρόνημα, με αυτή την προϋπόθεση, να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και επειδή πολλοί με ρωτάνε και για τα Σκοπιανό και για αυτό και για τα άλλα, βεβαίως και θα μιλάμε και θα λέμε και παντού την αλήθεια. Και δεν είναι και κακό να πούμε και τον προδότη, με αγάπη που το λέμε να μετανιώσει, δεν θα το σκοτώσουμε. Δεν θα πρέπει πάμε σε τέτοια άκρα, αλλά άμα τον δεις και μπροστά σου, πες μεγάλη, τα έχει κάνει μουσκεμα. Έπρεπε αλλιώς να τα κάνει τα πράγματα, τον οποιοδήποτε. Αλλά ταυτόχρονα και προσευχή.
Γιατί αν εμείς δεν κάνουμε προσευχή και για αυτούς, που μπορεί να τους πούμε ότι είναι πρωτότητες, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς, κινδυνεύουμε να αλλάξουμε στρατόπεδο. Να γίνουμε εμείς πρωτότες. Γιατί ξέρετε, όταν αναπτύσσεις μια εμπάθεια κακή και μάλιστα για τα πρόσωπα, έρεται η χάρη του Θεού. Και τι παθαίνεις? Κάνεις αυτά που κάνουν αυτοί που κατακρίνεις. Μετά από λίγο πέφτεις στα ίδια πράγματα. Γι' αυτό και κανένας πόλεμος και καμιά ανθρώπινη, έτσι να λέγαμε, επανάσταση δεν έφερε άριστα αποτελέσματα. Μπορεί να έφερε λίγο καλύτερα ίσως από κάποια άλλα που προϋπήρχαν. Γιατί έμπαινε η εμπάθεια, έμπαινε το στοιχείο της αμαρτωλότητας του ανθρώπου. Και τι γίνεται, διώχναν τον ένα τύραννο και μετά από λίγο πέφτανε σε άλλο τύραννο. Αλλάζαν το ένα σύστημα και μετά από λίγο πέφτανε στο άλλο σύστημα. Για θυμηθείτε εκεί πέρα. Φανταστείτε εκεί στη Σοβιετική Ένωση, την Τσαρική Ρωσία, πιο πριν. Τι αγαθές ιδέες θα είχαν και αυτοί οι άνθρωποι, οι κομμουνιστές που κάνουν την επανάσταση τότε. Ανισότητα ζούσανε, πείνα είχανε, κακά τα ψέματα. Το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, και το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι για να κάνουν τι ουσιαστικά, να ξεθεμελιώσουν την πίστη. Αυτό ήταν το ζήτημά τους τώρα. Γιατί βγάλαν τον Τσάρ και τους Βογιάρους και βάλαν τους επιτρόπους του κόμματος. Και ο Τσάρος και η Βογιάρη καλοπερνούσε και ο λαός πίναγε και μόλις έγιναν τα Σοβιέτ, τα κομματικά στελέχη πίναν ουρισκά και αμερικάνικο σε καλά ξενοδοχεία και οι άλλοι από κάτω δεν είχαν να βάλουν βούτυρο στο ψωμί τους, που λέει ο λόγος τους. Τότε ήταν με το συγκρέσιο πρόγραμμα. Τι έγινε? Πάλι ανισότητα. Πάλι ανελεύθερη κατάσταση. Πάλι σκλαβιά. Και ευτυχώς κράτησαν τον Χριστό και ξαναλευθερώθηκαν. Και αυτά αλλάζουν συνέχεια. Όταν έχουμε τον Χριστό και χτίζουμε κάτι με τον Χριστό, εκείνο μένει στον αιώνα. Δεν είναι τυχαίο που οι Βυζαντινοί, οι Ρωμαίοι καλύτερα, αλλά το λέω γιατί έτσι δεν ξέρουν πολύ, αυτοκρατορία, είναι η μακροβιότερη στην ιστορία του κόσμου. Ξέρετε πότε έπεσε? Όταν χάσαν την πίστη στον Χριστό. Όταν χάσαν αυτή την αναφορά στον Χριστό. Η μεγάλη επιτυχία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, να το πούμε έτσι, ήταν ακριβώς αυτή η σύνδεση με τον Χριστό που είχαν σε όλα, που δεν ήταν θεοκρατία. Όχι, δεν ήταν θεοκρατία. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ήταν σχέση. Ήταν σχέση ζωντανή. Γι' αυτό και υπήρχε αυτό το σπουδαίο ότι «Συ μόνο λατρεύομαι», λέει, «και εσύ μόνο αμαρτάνομαι». Ενώ ποιον σου αμαρτάνομαι, αμαρτάνομαι, αλλά και εσένα μόνο λατρεύομαι. Κάναν λάθη και οι ίδιοι και εσύ ήταν, και αλλαξοβασιλίκια ήταν, και δολοφονίες ήταν, και όλα τα ήταν. Αλλά είχαν αναφορά. Γι' αυτό και βλέπετε σε αυτή την ιστορική περίοδο αυτοκράτορες να φοράνε το τρίχινο, το ράσο του μοναχού στο τέλος της ζωής τους και νωρίτερα πολύ, και να τελειώνουν τη ζωή τους εν μετανία σε μοναστήρι μέσα. Και πρίγκιπες και πριγκίπισες. Και λες, καλά, δεν είχαν κανένα νησάκι με καμιά offshore εταιρεία όπως τώρα έχουν, να πάνε να περάσουν καλά? Το τζάν βασιλιάς ήταν. Να πάει κάπου να ράξει, να περάσει ήσυχα στην ατομική του εξορία? Όχι, στο μοναστήρι πήγαιναν. Γιατί αυτό? Γιατί είχαν αυτή τη σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο και για τα επίγεια, όνειρά μας, και για τα επουράνια. Να είμαστε με τον Χριστό διαρκώς, να αποκτήσουμε πάλι αυτή τη σύνδεση που τη χάσαμε και γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε τώρα. Έβλεπα σήμερα λίγο ειδήσεις και τώρα ξέρετε, επειδή ζωρίστηκαν με τη Μακεδονία και όπου πάνε τους γιοχάρει ο κόσμος, επινόησε καινούργιο θέμα. Βάλουμε στο τραπέζι χωρισμός εκκλησίας κράτους. Σου λέει, να βάλουμε αυτό στη μέση, να αρχίσει μια αναμπουμπούλα καινούργια, να ξεχάσουν αυτό. Και μίλαγε ο κόσμος και τα λοιπά. Και λέει ένας νέος άνθρωπος σχετικά, εγώ λέει, δεν πιστεύω, γιατί να πληρώνω τους παπάδες? Να χωρίσουν. Βέβαια δεν ξέρει ότι οι παπάδες δεν πληρώνονται από το κράτος.
έχουν γίνει συμβάσει και έχουμε δώσει τεράστια περιουσία που είχαν τα μοναστήρια για να πληρώνουν τα πάντα, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα, δεν ενδιαφέρει αυτό. Πού φέραν τον κόσμο, είμαι, δεν πιστεύω, λες, έκανε να δω. Αυτός εκεί εδώ μεταξύ, μόλις θα πάθει κάτι, Παναγία μου θα πει. Θα πει Παναγία μου, εγώ σας το λέω. Και δεν είναι άθεος, και πολέμιος να είναι, θα πολεμάει αυτό που γυρεύει, τον Χριστό και την Παναγία. Γιατί με αυτόν έχει μεγαλώσει, με αυτόν έχει φτάσει μέχρι εδώ και με αυτόν θα πάει να πεθάνει. Και με αυτόν ευχόμαστε να αναστηθεί. Αλλά φέρνουν τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση εδώ και πολύ καιρό, όχι εδώ μόνο, παντού, να χάσει την πίστη στον Θεό. Να μην υπάρχει πίστη στον Χριστό τον Αναστάντα, για να γίνει ο κόσμος έρμεο μιας καθοδήγησης που θα τον πηγαίνουν πότε στο νερό και πότε στη φωτιά, σαν τους δαιμονισμένους. Και θα φτάσουν τους ίδιους ανθρώπους να αναζητούν μετά από λίγο καιρό τον Χριστό για να πάρουν λίγη ελπίδα. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι που ήρθαν στο Πετραχύλι. Και μας είπαν αυτή την πορεία που σας περιγράφω. Ήρθε μια φορά ένας, πάτερ, εγώ λέει, ξέρεις τι ήμουν, λέει. Έδινα ραντεβού με τη Φιλενάδα μεγάλη Παρασκευή βράδυ την ώρα που βγαίνει ο επιτάφιος και πηγαίναμε στο ξενοδοχείο να βγάλουμε τα μάτια μας. Επίτηδες, μου λέει, από κόντρα. Δεν τον πίστευα τον Χριστό και με αυτόν τον τρόπο, λέει, τον κόντραρα. Αλλά με νίκησε. Τι σπουδαίο, απ' τη μια τον κόντραρε και τον παραδέχτηκε, αλλά απ' την άλλη παραδέχτηκε ότι τον νίκησε. Είχε έρθει να εξομολογηθεί όμως και τον κοίταζα και έλεγε, κοίτα να δεις. Να, όντως, ζει Κύριος αυτός. Σε μια προσωπική περίσταση, ο Χριστός τον βοήθησε χωρίς να τον επικαλεστεί κιόλας. Και ήταν τόσο εξόφθαλμη η βοήθειά του, και ήταν τόσο φανερό ότι είναι από τον Χριστό η βοήθεια που έλαβε, που αναγκάστηκε ο άνθρωπος να το παραδεχθεί. Και σου λέει, με νίκησε. Τι τον νίκησε? Η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού και η ελπίδα που δίνει αυτή η αγάπη. Αυτή την αγάπη πρέπει να έχουμε διαρκώς μέσα στην καρδιά μας. Όχι ότι την έχουμε για τους ανθρώπους, να προσπαθούμε να την έχουμε. Να τη θυμόμαστε ότι υπάρχει και για μας και για όλο τον κόσμο και να ελπίζουμε στον Χριστό. Και αυτό θα είναι η πυρηνική βόμβα που θα έχουμε εμείς οι χριστιανοί να διαχειριστούμε από τούδε και στο εξής. Αυτό κρατήστε το πάρα πολύ καλά. Δεν θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Κρατήστε ζωντανή την πίστη στον Χριστό τον Αναστάντα και την ελπίδα και εν επιγνώση της αναξιότητός μας θα επεκτηνόμαστε, θα είμαστε υπεριαλιστές, όχι εθνικά, πνευματικά. Και με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσει ο Παράδεισος και οι εκκλησίες θα γεμίσουν από τώρα. Βλέπετε, χτυπάνε και θα χτυπήσουν και περισσότερο, να δείτε τι έχει να γίνει, θα κόβουν μυστήριο για να μπαίνουμε στην εκκλησία. Θα το δείτε, λέει. Γιατί τι έλεγε ο Κολοκοτρώνης, το δέντρο, λέει, το έχει τα καρύδια, τρώει τις πετριές. Δεν πάει να ρίξει πέτρες τώρα σε μια λεύκα, τι να πέσει αυτή η λεύκα. Τα φύλλα, τι να τα κάνεις. Ούτε ντολμάδες δεν φτιάχνουν αυτά. Ενώ τα καρύδια, τα πετροβολάδια να πέσουν λίγα κάτω να φας. Είναι ωραίος ο καρπός, έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι και με την Εκκλησία και με τον Χριστό. Και δεν θα ξεχάσω και το μακαρίτι το Χριστόδουλο που τα είχε έτσι, εδώ στην ανάληψη του νέου κόσμου. Ήμουν στα εγένεια της Εκκλησίας όταν έγινε. Ήταν ο μακαρίτιστός εκεί πέρα. Αυτός αν ήταν πολιτικός θα είχε πάρει πολλούς ψήφους και πολλά χρόνια θα κυβερνούσε. Είχε ένα χάρισμα με το λόγο. Και ήταν κάτι περίοδος εκεί που ξεκίναγε με τις ταυτότητες και λέει η Εκκλησία, λέει, είναι καρφή. Καρφή. Όσο πιο πολύ, λέει, το χτυπάς, τόσο πιο βαθιά μπαίνει, λέει. Και ξέρετε που μπαίνει, λέει, στην καρδιά των ανθρώπων, λέει. Και χτυπάτε, λέει, εσείς και εμείς θα μπαίνουμε πιο βαθιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό είναι. Είναι μια πραγματικότητα. Κρατήστε το, μη στενοχωριέστε, μη λυπάστε, όπως σας το χαμόγελο και η πίστη. Και προχωράμε.